Την ανησυχία του εκφράζει ο διευθυντής της ΜΕΘ του Παγνή και συντονιστής των μονάδων εντατικής θεραπείας του νησιού Δημήτρης Γεωργόπουλος, καθώς η πανδημία στην Κρήτη βρίσκεται μεν υπό έλεγχο, αλλά οι ασθενείς στις εντατικές και οι θάνατοι που καταγράφονται δεν αφήνουν περιθώρια εφησυχασμού. Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα την εξέλιξη της πανδημίας, καθώς πρόκειται για μια πορεία με πολλά απρόβλεπτα στοιχεία. Εμείς ανησυχούμε γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε 8 ασθενείς στη μονάδα με COVID και ανά 2 με 3 μέρες έχουμε έναν καινούριο ασθενή. Αυτό λοιπόν είναι ανησυχητικό. Σαφώς δεν είμαστε στο επίπεδο του Αυγούστου, όπου εκεί ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, αλλά είναι κάτι όμως που μας ανησυχεί. Αναλυτικά, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης, 92 ασθενείς νοσηλεύονται σε κλινικές COVID, οι 66 ανεμβολίαστοι και οι 26 εμβολιασμένοι και 22 στις ΜΕΘ COVID του νησιού. Σε κάθε θάνατο, σε κάθε νέα διασωλήνωση υπάρχει προβληματισμός, υπάρχει ανησυχία. Ωστόσο, έχουμε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, χωρίς να υπάρχει όμως εφησυχασμός, διότι παρατηρούμε μια σταθερότητα στον αριθμό των νοσηλιών στην υγειονομική μας περιφέρεια. Θεωρείτε λοιπόν ότι από εδώ και πέρα αρχίζουμε να κρούμε το καμπανάκι? Ότι ναι, ακριβώς, και αν κάνω έκκληση, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί να εμβολιαστούν άμεσα. Παράλληλα, χορηγήθηκαν και τα πρώτα μονοκλονικά αντισώματα σε ασθενείς στην Κρήτη. Πρόκειται για άνδρα με προβλήματα υγείας. Τα μονοκλονικά χορηγήθηκαν ενδοφλέβια και ο ασθενής στη συνέχεια παραμένει υπό παρακολούθηση στο σπίτι. Έγινε η πρώτη χορήγηση, ένας ασθενής που πληρούσε τα κριτήρια βάσει του πρωτοκόλλου. 30 δόσεις είχαν δοθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο για να καλύψει σε πρώτη φάση τις ανάγκες του νησιού. Σύμφωνα με το Υπουργείο, αίτηση για χορήγηση μπορεί να γίνει σε ογκολογικούς ασθενείς, έγκυες το τρίτο τρίμηνο ή ασθενείς με βαριά ανοσοκαταστολή. Ωστόσο, οι γιατροί επισημαίνουν ότι τα μονοκλονικά συμβάλλουν κυρίως στο ενδεχόμενο να αποφευχθεί τυχόν εισαγωγή στο νοσοκομείο. Η χορήγηση έγινε, πραγματοποιήθηκε η έγχυση και όλα δείχνουν ότι είναι αρκετά καλά. Ένα ακόμα θετικό στοιχείο είναι ότι αυξάνονται σταθερά οι κριτικοί που επιλέγουν να εμβολιαστούν, είτε με την πρώτη είτε με την αναμνηστική δόση, διαμορφώνοντας ασπίδα ενάντια στην νόσο. Τη δεύτερη εβδομάδα, χαρακτηριστικά του Δεκεμβρίου, έχουν γίνει πάνω από 25.000 εμβολιασμοί στο νησί μας, όταν την αντίστοιχη εβδομάδα του προηγούμενου μήνα, του Νοέμβρη, είχαν γίνει περίπου 9.000 εμβολιασμοί. Περισσότεροι από 6.000 εμβολιασμοί διενεργούνται καθημερινά. Ένα 30% εξ αυτών είναι πρώτες δόσεις. Οπότε είναι σημαντικό γιατί έχουμε φτάσει σε ένα 66% ολοκληρωμένους εμβολιασμούς. Και ενώ δεν αποκλείεται οι ανάγκες που θα εξυπηρετήσουν το επόμενο διάστημα τα νοσοκομεία να αυξηθούν, το προσωπικό συρρυκνώνεται σύμφωνα με τους εργαζομένους. Όπως επισημαίνουν, στον αέρα βρίσκονται περίπου 300 συμβάσεις ορισμένου χρόνου στο Παγνή και 500 κατά προσέγγιση στην Κρήτη. Τελειώνουν 31 του Μάρτη του 2022 και μιλάμε για ιατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό, τεχνικό, τεχνολογικό προσωπικό, όπως επίσης προσωπικό στην καθαριότητα και συσίτηση.